πρώτα απ' όλα, να θέσω ορισμένα ερωτήματα σχετικά με το συγκεκριμένο είδος ανθρωπολογίας με το οποίο έχω ασχοληθεί. Και μετά θα μπούμε στις ερωτήσεις, υποθέτω. Η ανθρωπολογία με την οποία ασχολούμαι από την πρώτη στιγμή που αποφάσισα να ασχοληθώ με την ανθρωπολογία είναι αυτό που λέγεται ανθρωπολογία οίκη. Και θα επανέλθω σε αυτό. Οπότε για αυτή την ανθρωπολογία θα μιλήσω σε σχέση με το τι σημαίνει να βρίσκεται αυτή η συγκεκριμένη ανθρωπολογική προσέγγιση σε μία συνομιλία με την γενικότερη, με το γενικότερο πεδίο και την γενικότερη επιστήμη ή πειθαρχία, όπως θα λέγαμε παλιά. Και ξεκινώντας θα ήθελα να πω ότι η ανθρωπολογία, γενικώς η ανθρωπολογία, προτάσει απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτει η φιλοσοφία. Δεν είναι φιλοσοφία η ίδια. Ούτε η ανθρωπολογία, ούτε έχει τα ερευνητικά εργαλεία, ούτε τις μεθόδους και της φιλοσοφίας. Αυτό που έχει είναι μια προσέγγιση μεταξύ ανθρωπολογίας και φιλοσοφίας επιστημολογική. Δηλαδή, και οι δύο επιστήμες μας θέτουν το ερώτημα, το οποίο είναι το βασικό ερώτημά τους, το τι ξέρουμε και πώς το ξέρουμε και γιατί το ξέρουμε, για ποιον. Το για ποιον είναι η απάντηση της ανθρωπολογίας, η ανθρωπολογία δίνει αυτή την απάντηση, το για ποιον είναι αυτή, σε ποιον αναφέρονται αυτά τα ερωτήματα. Και ήθελα να κάνω αυτή την διευκρίνηση ανοίγοντας, γιατί θα αναφερθώ σε ορισμένους φιλοσοφικούς όρους, οι οποίοι όμως δεν πρέπει να θεωρηθούν ότι είναι καταστατικοί της ανθρωπολογίας. Είναι δάνεια στο επίπεδο της ενοιολόγησης, έτσι, είναι ενοιολογικά δάνεια από την φιλοσοφία, έτσι ώστε να μπορέσει η ανθρωπολογία να δημιουργήσει ένα διαφορετικό πεδίο δισκού, ας πούμε. Και θέλω να ξεκινήσω τώρα με ένα παράθεμα του Ρόμπερτ Μέρφη, τον οποίο φαντάζομαι η Ελένη και η Δήμητρα θα ήξεραν καλά, ο οποίος, ο Ρόμπερτ Μέρφη, αρρώστησε πολύ βαριά στις αρχές του 1980 και έμεινε παράλυτος και είχε γράψει αυτό το βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε λίγο πριν τον θάνατό του, το οποίο λέγεται The Body Silence. Έκανε μια καταγραφή, ανθρωπολογική καταγραφή, της απώλειας της επικοινωνίας του ίδιου με το σώμα του. Οπότε δημιουργεί εκεί μια χαρτογράφηση κατά κάποιο τρόπο του τι σημαίνει να χάνει κανείς την έννοια του σώματος. Και προσπαθώντας να κάνει αυτό ο Ρόμπερτ Μέρφη, γράφει ότι μεγαλύτερη πρόκληση και δυσκολία στο να εμπλακεί σε αυτού του είδους την έρευνα και τη γραφή ήταν το ότι όσο υποκείμενο
και αντικείμενο των παρατηρήσεων που έκανε, ήταν υποχρεωμένος να ενεργεί παράλληλα και σαν συγγραφέας και σαν κύριος πρωταγωνιστής, να είναι και εθνογράφος και πληροφορητής. Όπως ξέρουμε όσοι έχουμε διαβάσει το βιβλίο, βεβαίως ο Ρόμπερτ Μέρφι το κατάφερε περίφημα με αυτό το βιβλίο και μας έδωσε μία από τις πρώτες συνολικές εικόνες του τι σημαίνει, τι θα μπορούσε να σημαίνει ανθρωπολογία οίκη. Σε συνδυασμό με ένα ερώτημα το οποίο είχε θέσει ήδη ο Victor Turner, ως προς το τι συγκροτεί την έννοια του, ή μάλλον πώς συγκροτείται η έννοια του οίκου στην ανθρωπολογία. Οπότε, ρωτάει ο Turner, πώς μπορούμε, εάν το πρότυπο της ανθρωπολογίας είναι να ασχολείται με άλλους, να φεύγει από το σπίτι, να ασχολείται με άλλους πολιτισμούς, τότε ποιο είναι το σπίτι. Και ο Turner, Άγγλος λευκός ανθρωπολόγος, μας δίνει τον ορισμό του σπιτιού του ανθρωπολόγου, όταν μας λέει ότι το σπίτι είναι η παράδοση της δυτικής ευρωπαϊκής, του δυτικού ευρωπαϊκού πολιτισμού. Έτσι, οπότε, οποτεδήποτε φεύγουμε από το πλαίσιο του δυτικού ευρωπαϊκού πολιτισμού, φεύγουμε από το σπίτι του ανθρωπολόγου, όταν ασχολούμαστε με τον δυτικό ευρωπαϊκό πολιτισμό, ασχολούμαστε με το σπίτι του ανθρωπολόγου. Έτσι, οπότε γίνεται εκεί πέρα μια ενδιαφέρουσα περαιτέρω διερεύνηση του τι σημαίνει οίκη. Θα ήθελα να πω ότι η ανθρωπολογία οίκη είναι, τουλάχιστον έτσι που την αντιλαμβάνουμε εγώ και έτσι που την διεργάζομαι και εμπλέκομαι με αυτή. Η ανθρωπολογία οίκη είναι η ανάκληση της κατάστασης ετερότητας ως καταστατικής της επιστήμης. Έτσι. Οπότε, κάθε φορά που ανακαλούμε την ετερότητα ως καταστατική της επιστήμης, εμπλεκόμαστε σε ένα μετασυλλογισμό, σε έναν μεταστοχασμό, και δεν λέω αναστοχασμό, αλλά σε έναν μεταστοχασμό, ως προς το τι καθιστά την επιστήμη μας ως προς το αντικειμενό της. Εκεί βεβαίως μπαίνει υποχρεωτικά το ερώτημα της αυτοκτονίας. Και η αυτοκτονία μπορεί να παίξει ένα διπλό ρόλο, δηλαδή μπορεί να αναφερθεί στον τόπο, συγκεκριμένα στον αντικειμενικό τόπο, τον τόπο ο οποίος έχει μάζα και χώρο. Και μπορεί βεβαίως να αναφερθεί και μεταφορικά σε αυτό που έλεγε ο Turner, ας πούμε, ο τόπος, ο αυτόχθον, είναι σπίτι του. Αρχικά, αυτό ήταν κάτι το οποίο προσπάθησα να το ελέγξω μέσα από την εμπειρία και την έννοια της ασθένειας. Έτσι.
Οπότε, σε συγκεκριμένα με τον καρκίνο που ήταν το πρώτο αντικείμενο της, της μελέτης μου, όπου το ερώτημα του ποιος είναι αυτός και ποιος είναι άλλος και ποιος είναι κανείς, πώς νιώθει κανείς ότι είναι στο σπίτι και πώς νιώθει ότι είναι αλλού. Ήταν κάτι το οποίο το εξέδωσα μέσα από την εμπειρία και παράδειγμα του καρκίνου. Το βιβλίο γράφτηκε, η έρευνα είναι το 1985-86, το βιβλίο κυκλοφόρησε το 1995, η διατριβή γράφτηκε το 1988. Σας το λέω αυτό επειδή ήταν η εποχή που είχε αρχίσει να γίνεται συζήτηση μέσα στους ίδιους τους ιατρικούς κύκλους ως προς την έννοια της ιδιοκτησίας και το λέω αυτό σε βάζω εισαγωγικά, της ιδιοκτησίας της ασθένειας. Δηλαδή, από τη μια μεριά εκεί είχαμε την έννοια των ασθενειών οι οποίες αναπτύσσονται μέσα στο σώμα, ο καρκίνος ή ένα αυτοάνοσο, σε αντιπαράθεση με ασθένειες οι οποίες έρχονται στο σώμα και επιβάλλουν την παρουσία τους στο σώμα και βέβαια η εποχή εκείνη ήταν η εποχή του AIDS. Οπότε ο διαχωρισμός μεταξύ του τι είναι το τι είναι δικό και τι δεν είναι, το τι βρίσκεται στο σπίτι του ασθενούς και τι έρχεται απ' έξω ως εισβολέας στο σπίτι του ασθενούς, ήταν κάτι το οποίο είχε αρχίσει να απασχολεί την ιατρική επιστήμη. Και ο καρκίνος εκείνη την εποχή, ας θυμηθούμε την Susan Sontag, ο καρκίνος εκείνη την εποχή θεωρείται κάτι το οποίο ερχόταν, μέχρι εκείνη την εποχή, θεωρείται κάτι το οποίο ερχόταν εκ των έξω. Ήταν ένας εισβολέας στο σώμα του ασθενούς. Και εκεί, κατά τις αρχές της δεκαετίας του 80, γίνονται οι πρώτες μελέτες, οι οποίες δείχνουν ότι ο καρκίνος δεν είναι κάτι το εξωτερικό, είναι κάτι το εσωτερικό. Ο καρκίνος υπάρχει πάντα και κάποια στιγμή αναπτύσσεται. Οπότε δεν είναι ένας εισβολέας και εκεί αρχίζει να γίνεται η διερώτηση. Είναι ο καρκίνος αυτός ή είναι ο καρκίνος ένας άλλος. Είναι ο καρκίνος αναγνωρίζεται από τον εαυτό ως εαυτός ή πρέπει να εξαλειφθεί επειδή δεν ανήκει. Οπότε εδώ έρχεται, βεβαίως μπαίνει η άλλη έννοια την οποία πρότεινα στον τίτλο μου, η έννοια το ανήκει. Ποιος, όχι μόνο το ποιος ανήκει πού, αλλά ποιος έχει δικαίωμα να ανήκει πού. Έτσι, οπότε οι εκτομές των όγκων, των καρκινικών όγκων, αρχίζουν να τίθενται κάτω από ένα διαφορετικό, από μια διαφορετική οπτική. Δημιουργώντας έτσι την έννοια της ασθένειας ως ετερότητα. Η ετερότητα η οποία προτείνεται στα πλαίσια της ασθένειας πάλι δημιουργεί μάλλον βαθιά ρήγματα ανάμεσα στις δύο εννοιολογήσεις, όπως είπα και πριν, τις δύο εννοιολογήσεις του εαυτού και του άλλου. Εκεί έρχεται σχεδόν ταυτοχρόνως
έρχονται να μας, να μας θυμίσουν από τη μία, από τη μία ο Σάρτρ, από την άλλη ο Φουκώ, δύο πολύ σημαντικά θέματα. Το ένα είναι αυτό που λέει ο Σάρτρ, ότι ο ερωτών, η ερώτηση και ο ερωτώμενος είναι ένα. Και αυτό το οποίο μας λέει ο Φουκώ, ότι το σώμα του ερευνητή είναι το σύνολο των κοινωνικο-πολιτικών ιδεολογικών συνθήκων που το περικλείουν, που το περιβάλλουν. Επομένως, έχουμε μια αμφίδρομη συνέχεια του ερωτήματος, το οποίο λειτουργεί ως διελκυνιστή. Πάει και έρχεται ανάμεσα στο ερώτημα, στον ερωτώμενο, στην ερώτηση, και εκεί μέσα στη μέση μπαίνει το σώμα του ερωτώμενου με τον Φουκώ, το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει έξω από το περιβάλλον το οποίο το συνθέτει. Οπότε εκεί δημιουργείται μια παραδοξότητα. Πάει λέει ο Ντουράν, γινόμαστε ένα παράδοξο εμείς όταν καθιστούμε τον εαυτό μας ως το αντικείμενο της ίδιας μας της υποκειμενικότητας. Έχουμε εκεί, πάλι επιστρέφω στην έννοια του ανήκειν και στα προβλήματα της ενοιολόγησης της ιδιοκτησίας. Εάν το ερώτημα και ο ερωτώμενος και ο ερωτών είναι ένα, όπως μας λέει ο Σάρτρ, τότε σε ποιον ανήκει το γεγονός υπό εξέταση? Πού ανήκει ο ανθρωπολόγος? Και η σημασία του πού ανήκει ο ανθρωπολόγος έχει να κάνει, δεν είναι μια ομφαλοσκοπική ερώτηση, είναι μια βαθιά πολιτική ερώτηση. Σε ποιον είναι υπόλογος ο ανθρωπολόγος? Αυτό που μας λέει ο Καστοριάδης, ας πούμε, λόγον διδώνε, σε ποιον θα δώσει λόγο ο ανθρωπολόγος για αυτός με το οποίο εμπλέκεται? Έχω κατά νου ένα παράδειγμα το οποίο έχω βρει πολύ εμβληματικό, το είχα δημοσιεύσει στα Fragments. Είναι ένα παράδειγμα το οποίο μας λέει ο David Χαγιάνο, ο οποίος ήταν ο ίδιος αυτό που λέμε αυτοεθνογράφος. Και είναι ο οποίος είχε σπουδάσει στο LSE και μας πάει πίσω σε μια διένεξη, μάλλον τα πολλαπλά παρεμβάσεις εδώ, έτσι. Οπότε ο David Χαγιάνο το 1967 στο βιβλίο του μας δίνει ένα παράδειγμα το οποίο είχε ακούσει από τον Raymond Firth το 1947 για κάτι το οποίο είχε συμβεί μεταξύ Τζόμο Κενιάτα και Ρίτσαρντ Λίκι το 1936. Έτσι, οπότε από το 67 πάμε στο 47, πάμε στο 36, όπου στο 38, συγγνώμη, όπου ο Κενιάτα έλεγε μια ιστορία για τους Κικούγιου. Οπότε, ο Κενιάτα, όπως ξέρουμε βεβαίως, ήταν Κικούγιου. Το παρουσίασε αυτό στο σεμινάριο Μαλινόφσκι στο Έλεση. Έτσι όπως έκανε την παρουσίαση ο Κενιάτα, υπήρξε, ήταν ένας λευκός
στο ακροατήριο, ο οποίος αντιδρούσε σε αυτά που έλεγε ο Κενιάτα. Και αυτός ο Λευκός ήταν ο Λύκη. Οι δυο τους θεωρούσαν και οι δύο, ο καθένας, τον εαυτόν του και κούγιο. Οπότε ο Λύκη εναντιονόταν σε αυτά που έλεγε ο Κενιάτα, διότι θεωρούσε ότι δεν ήταν σωστά. Ο Κενιάτα παρουσίασε τον εαυτόν του ως τον γηγενή, τον αυτόχθονα, ο οποίος έδινε την πραγματική ιστορία την οποία είχε ο ίδιος ζήσει. Και μας λέει ο Χαγιάνο, ότι λέει ο Φέρθ, ότι η διένεξη αναπτύχθηκε σε τέτοιο σημείο, ή μάλλον η εξέλιξή της, που η διένεξη μεταξύ Χαγιάνου, Κενιάτα και Λύκη έφτασε να γίνεται στα Κικούγιου. Οπότε δεν μπορούσε κανείς ούτε να καταλάβει τι λεγόταν, αλλά επίσης ήταν το αυτό το οποίο έδινε το σήμα του γεγονότος ότι εκεί είχαμε δύο, πρώτον, διαφορετικές αντιλήψεις περί αυτοκτονίας, γιατί ο Λύκη απολύτως θεωρούσε ότι ο ίδιος ήταν αυτόχθον, όπως ήταν και ο Κενιάτα, και δεύτερον, δύο τελείως διαφορετικές αντιλήψεις περί του ανίκη. Αλλά όχι περί του ανίκη ως ιδιοκτησιακό καθεστώς. Του ανίκη ως προς την υποχρέωση της λογοδοσίας. Βέβαια ξέρουμε ότι ο Λύκη αργότερα έγραψε ένα βιβλίο το οποίο λεγόταν White African και στο οποίο υποστήριξε τη θέση του ότι το γεγονός ότι είναι λευκός δεν σημαίνει ότι δεν είναι Αφρικανός. Οπότε μπαίνουμε εδώ σε ένα πεδίο που θα έπρεπε να σκεφτούμε το πώς γίνεται η τοποθέτηση του ανθρωπολόγου και η αυτοτοποθέτηση του ανθρωπολόγου Λύκη. Δεν θέλω να πω εδώ ότι βεβαίως εδώ βλέπω, δεν σας βλέπω όλους, αλλά βλέπω την Ελένη, την Παπαγαρουφάλη, την Δήμητρα Ριγκιάφου, τον Γιάννη το Μάνο. Όλοι μας έχουμε εμπλεκεί σε αυτού του είδους την ανθρωπολογία. Μερικοί εξ ημών σχεδόν εξ ολοκλήρου. Αποκλειστικά. Οπότε δεν σας λέω τίποτα καινούργιο που δεν ξέρετε. Οπότε τοποθετούμε, έτσι όπως τοποθετούμε τον εαυτό μας απέναντι μέσα στο πεδίο και απέναντι στο αντικείμενο και σε σχέση με το συμβάν. Βεβαίως, παράλληλα, αυτό τοποθετούμε θα συνεχώς. Αυτή η τοποθέτηση και αυτοτοποθέτηση βεβαίως οδηγεί αυτομάτως στην συνεχή διάρρηξη των συνόρων μεταξύ του εδώ και του εκεί, μεταξύ του εγώ και του άλλου, επομένως μας οδηγεί συνεχώς στην διαδικασία της αναγνώρισης, της αυτοαναγνώρισης και βεβαίως θέτει σε κίνηση την διαδικασία της αυτοανακλαστικότητας. Και ως αυτοανακλαστικότητα, εδώ μεταφράζω το self-reflexivity,
το οποίο νομίζω ότι υπερβαίνει τα όρια του αυτοστοχασμού. Οπότε, όταν μπλεκόμαστε στη διαδικασία αναγνώρισης, είναι, και αυτό είναι παλιά θέση μου, κύριε, όσοι ξέρετε το έργο μου από την αρχή, ίσως θα θυμάστε. Χρησιμοποιώ την μεταφορά του καθρέφτη. Δεν είναι δική μου μεταφορά. Έρχεται από τον Πλάτωνα, χρησιμοποιώ Σεφέρης. Δεν είναι κάτι το καινούργιο. Πώς αναγνωρίζουμε όμως τον εαυτό μας μέσα σε αυτόν τον εθνογραφικό καθρέφτη, όταν στεκόμαστε απέναντι σε κάτι το οποίο βλέπουμε, αναγνωρίζουμε ως ίδιο ή ως κοινό ή ως κάτι το οποίο τέλος πάντων αναγνωρίζουμε ακόμη και αν δεν θέλουμε ή δεν μπορούμε να το ορίσουμε. Πώς γίνεται η ιεράρχηση αυτής της αναγνωρισιμότητας? Για να θυμηθούμε τον Ντολές και τον Καταρή, πώς πάμε από τον τραπεζίτη στο μόριο, έτσι, πώς πάμε, from the molar to the molecular. Ποιες είναι οι διάφορες, ποια είναι τα διάφορα στάδια και αν θεωρήσουμε την αναγνωρισιμότητα ως κάτι το οποίο θα μπορούσε ίσως να αναπαραχθεί ή να αναπαρασταθεί ως ένα γράφημα, πώς θα μπορούσαμε να δούμε, πώς εμπλεκόμαστε, πώς κατασκευάζουμε, πώς υποβάλλουμε τον ερευνητικό μας εαυτό στα διάφορα στάδια, σε αυτά τα διάφορα στάδια αυτού του γραφήματος της αναγνωρισιμότητας. Τι είδους εσωτερικότητα μπορεί να μας, να μας δώσει, να μας προτείνει αυτή η διαδικασία της αναγνωρισιμότητας? Σκέφτομαι ότι ένα από τα ονουκάνευ της ανθρωπολογίας εκεί είναι ακριβώς αυτή η εμπλοκή με την διαδικασία της αναγνωρισιμότητας, έτσι ώστε να μπορεί ο ανθρωπολόγος να δώσει στους γύρω, στους αναγνώστες, κυρίως στους αναγνώστες, διότι οι συνομιλητές και οι πληροφορητές είναι εξορισμού μέρος αυτής της, αυτού του συμβάντος, μέρος αυτής της συνδιαλλαγής, να μπορέσει να δώσει στους αναγνώστες να καταλάβουν το μέγεθος της εμπλοκής αυτής της αναγνωρισιμότητας. Παράδειγμα. Πώς μπορούμε σε αυτό το γράφημα το οποίο ανέφερα πριν, πού θα βάζαμε τα διάφορα σημεία της από κοινού αναγνώρισης του ανθρωπολόγου και του πληροφορητή? Αν σκεφτούμε το πιο μη αναγνωρίσιμο, Λεβιστρός στους τροπικούς της Βραζιλίας, όπου μας λέει δεν υπάρχει καμία περίπτωση, δεν υπάρχει κανένας τρόπος αναγνωρισιμότητας. Αν πάρουμε αυτό σαν το αρχικό σημείο και μετά από εκεί προσπαθήσουμε να φτιάξουμε, να κατασκευάσουμε όλο και περισσότερο, όσο το δυνατόν, μια μεγαλύτερη προσέγγιση
του ερευνητή με τον ερευνόμενο, της ερώτησης με τον ερωτώμενο, πού θα το φτάσω, πού θα φτάσω. Ποια θα είναι τα σημεία, τα ενδιάμεσα σημεία αυτής της επικοινωνίας, τα οποία από τη μια θα μας δώσουν θα σταθερά, γλεπιστρός, ο απολύτως άλλος, έτσι, ο ριζοσπαστικά άλλος, μέχρι το ριζοσπαστικά εαυτός. Ποια είναι αυτά τα σημεία, τα ενδιάμεσα. Και ο λόγος για τον οποίο, πάλι επανέρχομαι σε αυτό, ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να το ορίσουμε, είναι έτσι ώστε να μπορέσουμε πρώτον να μην ως ανθρωπολόγοι να μην υποθέσουμε ότι η υποκειμενικότητά μας είναι εκ προημίου η υποκειμενικότητα του συνομιλητή μας. Δηλαδή, να μην μπούμε στην επεκτατική, να μην κάνουμε την επεκτατική κίνηση του να θεωρήσουμε εμείς από την θέση ισχύως την οποία έχουμε, να θεωρήσουμε ότι ο άλλος ο οποίος βρίσκεται ενώπιόν μας, ο συνομιλητής μας ή ο πληροφορητής μας, εκ προημίου θα ήθελε να μοιραστεί την υποκειμενικότητά μας μαζί του. Έτσι ώστε, όταν φτάσει η στιγμή του λόγων διδώνε, να μπορεί ο συνομιλητής να το απαιτήσει από μας. Δηλαδή, το σημείο αυτό είναι, κατ' εμέ, το κομβικό σημείο και της ανθρωπολογικής δεοντολογίας, αλλά και της επιστημολογίας μας. Οπότε, εάν ο Λεβιστρός πηγαίνει στον Αμαζόνιο και δεν αναγνωρίζει κανέναν ως δυνατό εαυτό, αλλά κάποιος πηγαίνει στη Λέρο, ας πούμε, για να χρησιμοποιήσω τον εαυτό. Κάποιος πηγαίνει στη Λέρο. Μέρος στο οποίο μιλάμε την ίδια γλώσσα, έχουμε ως έναν βαθμό κοινές αναφορές, υπάρχει ένας βαθμός αναγνωρισιμότητας. Πάμε στη Λέρο. Ποια είναι αυτά το πρόταγμα το πολιτικό πρόταγμα της ανθρωπολογίας. Ποιο είναι σε αυτό το συμβάν της παρουσίας μας στη Λέρο ως ανθρωπολόγου. Ή ασχολούμαστε με την οικογένειά μας. Και πάλι, το να ασχοληθεί κανείς με την οικογένειά του δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι η θέση του ανθρωπολόγου, της ανθρωπολόγου, μέσα στην οικογένεια, είναι σταθερή και αδιατάρακτη. Επομένως, η θέση αυτή του ανήκειν είναι πάντοτε, ανά πάσα στιγμή, μπορεί να ανακληθεί από τον άλλον, από τους άλλους, από τους πληροφορητές, από εκείνους οι οποίοι δεν είναι ο εαυτός. Οπότε, φτάνουμε στην καρδεσιανή θέση, όπου αναγνωρίζουμε τον εαυτόν μας μόνο από το διάλειμμα του κεριού, της κυρίθρας που μας λέει ο Ντεκάρτ, ότι παραμένει στο πάτωμα, δηλαδή για να δημιουργήσουμε μία
επικοινωνία του ανθρωπολόγου με το ανθρωπολογικό αντικείμενο, το οποίο θα είναι, θα βγει έξω, θα διαπεράσει και θα υπερβεί τα πολιτικά και δεοντολογικά και ηθικά προβλήματα τα οποία θέτει η επιστήμη εκ προημίου στην επικοινωνία μεταξύ ανθρωπολόγου και πληροφορητή, θα πρέπει να φτάσουμε στο σημείο του Descartes, όπου να μην υπάρχει καμία διαφοροποίηση μεταξύ εαυτού και άλλου. Νομίζω ότι η λογοποίηση της απόφασης του να κάνει κανείς έρευνα πεδίου σε χώρο ο οποίος είναι οικείος, ακόμη και αν δεν είναι δικός, αλλά είναι οικείος, είναι απαραίτητο, διότι αυτού του είδους η σύζευξη μεταξύ ανθρωπολόγου και οικείου χώρου πρέπει κάθε φορά να προβληματικοποιείται εκ νέου. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν προσφέρουμε στην επιστήμη και στο πεδίο τίποτα εάν εμπλακούμε σε ερευνητικά προτάγματα τα οποία θεωρούν την σχέση μας με το πεδίο ως ήδη λιμένη και μη προβληματική. Η σχέση μας με το πεδίο πρέπει πάντοτε να είναι προβληματική. Διότι μόνο έτσι θα μπορούμε να θέσουμε όλες τις προϋπάρχουσες υποθέσεις με τις οποίες φτάνουμε στο πεδίο, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να τις θέσουμε υπό δύο ερώτηση. Δηλαδή, θα είμαστε σε θέση να μην λάβουμε τίποτα ως υπάρχον και λυμένο απριόρι. Γιατί η ανθρωπολογία δεν μπορεί να είναι δεν μπορεί να είναι μια άλλη λαογραφία, δηλαδή με την έννοια του ότι θα παρατηρήσει το γεγονός, θα το περιγράψει και θα σταματήσει. Η ανθρωπολογία είναι η επιστήμη η οποία συνεχώς πρέπει να θέτει τον εαυτόν της υπό διερώτηση σε σχέση με το αντικείμενο. Επομένως, για να μπορέσει να γίνει αυτή η διερώτηση και επαναλαμβάνω, αυτή η διερώτηση είναι το πολιτικό πρόταγμα της ανθρωπολογίας, πρέπει πάντοτε η οποιοδήποτε προϋπάρχουσα θέση πρέπει να μπορεί να τεθεί υπό διερώτηση και πιθανή αμφισβήτηση. Ξέρω τι άλλο, δεν θα σας πω, θα σας σταματήσω εδώ γιατί έχω μιλήσει πάρα πολύ. Ωραία. Άρα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια αρχική τοποθέτηση και μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Φωτεινή, θέλεις να αναλάβεις, θες να σχολιάσεις, θέλεις να πάρεις το λόγο. Ναι. Κάτι πολύ λίγο, ίσως για να ξεκινήσει τη συζήτηση μάλλον. Θα ευχαριστούμε πολύ την Νένη που έθεσε αυτά τα ζητήματα της ανθρωπολογίας ΙΚΙ με όρους, θα έλεγα, περισσότερο φιλοσοφικούς, αλλά πιο κοντά στις δικές μας αγωνίες των ανθρωπολόγων.